Γεια σου φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα κάνουμε ένα reaction, μια αντίδραση ενός φαινομένου πολύ περίεργου κατά την άποψή μου και λογικά και κατά τη δική σας. Ένα παράδειγμα προς αποφυγή και ως συνέχεια του προηγούμενου βίντεο που είχα κάνει για την μυϊκή δυσμορφία και την μεγαλορεξία. Πριν ξεκινήσω το βιντεάκι, να σας πω πολύ γρήγορα για ένα Q&A που θα κάνω πολύ σύντομα, το ορκίζομαι, γιατί φτάσαμε τους 30.000 subscribers. Μεγαλώνει η παρέα από ό,τι βλέπω. Για να πάμε στο βίντεο πολύ γρήγορα. Το έχω εδώ πέρα στο laptop και να σας πω καταρχάς γιατί πράγμα μιλάω. Μιλάω γιατί συνθόλη και γιατί κατάχρηση της συνθόλης. Καταρχάς να σας πω λίγα λόγια για τη συνθόλη. Η συνθόλη είναι ένα λάδι το οποίο βάζουν οι bodybuilders, αρκετοί bodybuilders. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται και υποχρεωτικό εάν ασχολείσαι επαγγελματικά στο χώρο και ειδικά στη τελευταία κατηγορία, στο open class ας πούμε, στο ανοιχτό. Ας πούμε είναι εδώ το χέρι, εντάξει, και έχουν το δέρμα και έχουν και το μη από κάτω και κάνουν μια ένεση και βάζουν αυτό το λάδι ανάμεσα στο μη και το δέρμα. Δημιουργεί την ψευδέστηση ότι το χέρι εκεί είναι μεγαλύτερο. Αυτές τις ιδέες και αυτές τις τεχνικές προφανώς και εγώ δεν τις πολύ γουστάρω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάποιες πτυχές του bodybuilding. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάτι άτομα που το έχουν πάει σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Χρησιμοποιούν αυτή τη συνθόλη, το λάδι δηλαδή. Μερικές φορές χρησιμοποιούν κοκτέιλ λαδιών, ακόμα και λάδια που χρησιμοποιούμε για το φαΐ, για το μαγείρεμα. Και τα βάζουν μέσα στα χέρια τους, στους τραπεζοειδείς, στο στήθος, απλά για να δώσουν όγκο. Και το κάνουν με έναν τρόπο πολύ υπερβολικό και αδιαστικό. Απλά γεμίζουν τα χέρια τους και τα πάντα με λάδι. Οπότε θα βάλουμε το βίντεο να παίζει και ταυτόχρονα θα μιλάμε. Εντάξει, θα συζητάμε αυτό το πράγμα. Οπότε εδώ καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάω. Αυτό το βίντεο που έχω βάλει είναι η. Α, είμαι και εδώ πέρα, περιμένετε. Να είμαι. Λοιπόν. Top 7 φρικιά από συνθόλη. Οπότε εδώ θα δούμε μερικά άτομα που απλά το έχουν παρακάνει με τη συνθόλη. Βλέπετε ότι απλά είναι μια περίεργη φάση, απλά είναι μια μάζα πάνω στο μη. Φαίνεται απόλυτα ανθυγιεινό, απόλυτα αγιαστικό. Αυτό που βλέπετε είναι η μεγαλορεξία και η μυϊκή δυσμορφία στα καλύτερα της. Σκεφτείτε ότι αυτά τα άτομα απλά στην αρχή απλά ήθελαν να μεγαλώσουν λίγο το χέρι τους και λένε «Α, ωραία, ξέρω εγώ», ήταν ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα 1, 2, 3 μήνες και έφτασαν σε ένα σημείο που λένε «Δεν μ' αρέσει αυτό, παρά είναι μικρό, θέλω μεγαλύτερο και θέλω μεγαλύτερο και θέλω μεγαλύτερο». Και συνέχισαν να βάζουν συνθόλη στα μπράτσα τους. Περισσότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι έχουν γίνει τέτοια φρικιά, γιατί αυτό γίνεται με την πάροδο 1, 2, 3 χρόνων. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουν γυμναστική αυτά τα άτομα. Δεν χρειάζεται το γυμναστήριο για κανένα λόγο. Βλέπετε εδώ πέρα το τρίκυλο, δεν μπορεί να κάνει μια σωστή επανάληψη με το τρίκυλο. Το βάλουμε πάλι σε επανάληψη. Κοιτάξτε. What? Δηλαδή με αυτό τον όγκο, με αυτό το χέρι, θα έπρεπε, άμα ήταν όντως μη αυτό, θα μπορούσαν να σηκώσουν 40 κιλά για 10 επαναλήψεις χαλαρά. Αλλά προφανώς δεν μπορούν ούτε το 1/10 αυτού νου. Έτσι. Και πολλοί το κάνουν και για προσοχή, εντάξει, για να μιλάνε όλοι για αυτούς και να γίνονται superstar. Και μερικοί τους αρέσει και αυτό το πράγμα, δηλαδή το θεωρούν γαμάτο. Είναι, νομίζω ότι άμα το ζουλίξει αυτό θα σκάσει. Δεν είναι μη, δεν είναι τίποτα. Απλά είναι λάδι. Μερικά, όπως σας είπα, κοκτέιλ είναι λάδια μαγειρικής. Λοιπόν, τσεκάρετε εδώ πέρα αυτό το καρπό. Εντάξει, αυτός ο καρπός, δείτε εδώ τη δυσαναλογία χεριού με καρπό. Στο χέρι έχουν κάνει ένεση στο άνω μέρος, αλλά στο καρπό δεν έχουν κάνει καμία ένεση. Οπότε μπορείς να δεις τον πραγματικό εαυτό του, το πραγματικό σκελετό πίσω από αυτή τη στολή που έχουν φορέσει ουσιαστικά. Και εδώ βλέπετε έναν άλλον. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η φλέβα. Η φλέβα λογικά είναι πάνω στο δέρμα, δεν είναι στο μη. Έτσι. Γι' αυτό έχει καταφέρει και έχει βάλει το λάδι κάτω από το δέρμα και τη φλέβα, οπότε πετάγονται και οι φλέβες. Όπα φίλε, εδώ προσπαθεί να σηκώσει ένα μηχανάκι. Νομίζω 125 είναι αυτό, δεν είναι καν εντυπωσιακό, ξέρω εγώ. Κοίτα εδώ το παιδί να παίρνει παράδειγμα τον πατέρα του. Βλέπεις ότι τον βαραίνουν τα χέρια και πέφτει έτσι μπροστά. Οπα. Τι να κάνεις κοπελιά μου, να σε έμπλεξες με τον τύπο εκεί πέρα. Και βλέπετε ότι αν αφαιρέσουμε, κάτσε προσπαθώ να αφαιρέσω το χέρι, αφαιρέστε νοητικά και το άλλο χέρι, εντάξει, κάτσε, περίμενε. Άρα, χαμότο. Λοιπόν, να είμαστε. Λοιπόν, εάν αφαιρέσουμε τα χέρια, το υπόλοιπο σώμα είναι το πιο μέτριο σώμα, το πιο μέτριο φυσικ ενός σαραντάρι.
έτσι, με σίλικα. Αυτά είναι στη Βραζιλία, νομίζω. Στη Βραζιλία είναι πολύ διάσημο αυτό το πράγμα, είναι πολύ γαμάτο αυτό το πράγμα να το κάνεις. Βλέπετε ότι και αυτός εδώ πίσω, αυτός ο τύπος εδώ πίσω, και αυτός έχει βάλει συνθόλη, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την χώρα, νομίζω στη Βραζιλία, είναι πολύ διάσημο αυτό, έτσι. Να, Γκρέγκ Βαλεντίνο. Αυτό είναι το τούσκα στο χέρι του, σας είπα. Να, κάνει σαβλάκι εδώ πέρα, σαν χάνος. Οπότε ναι, αυτό είναι το βίντεο. Βλέπετε ότι αυτά τα άτομα ξεκάθαρα έχουν ψυχολογικά, ότι δεν πάνε καλά στο κεφάλι, ότι ήδη ψάνε απίστευτα για δημοσιότητα ή όντως πιστεύουν ότι έχουν πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα. Και οποιοδήποτε πέρα από αυτό μπορεί να καταλάβει την τρέλα που κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Κουμπώστε αυτό το like και αυτή την εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Πείτε μου τι έχετε να πείτε για αυτή την περίεργη φάση εδώ πέρα με τη συνθόλη και τα φρικιά της συνθόλης. Έχετε δει ποτέ άτομα από κοντά? Ως την επόμενη φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε χωρίς μεγαλορεξίες και μυϊκές δυσμορφίες και συνθόλη, εντάξει.